Καλησπέρα. Γεια σας. Μπάμιες με κοτοπουλάκι. Τέλεια. Καλή σας όρεξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, για να ακούσουμε τώρα εδώ που μείναμε μόνοι μας, Μαρίνα. Είναι... Εντάξει, δεν είναι και τόσο άσχημο. Καλό είναι. Ναι, οκ. Okay. Ναι, ωραίο είναι. Ναι, ωραίο. Είναι ένα πιάτο έτσι δύσκολο, που το έφτιαξε με μεράκι, με αγάπη, με κέφι, το είδαμε όλοι αυτό. Αλλά θέλω τώρα να μου πεις τελείως σοβαρά, επιστημονικά θα ήθελα, πώς κρίνεις αυτό το πιάτο. Οι μπάμιες κρατάνε λίγο. Για δούμε μπάμια. Ναι, η μπάμια δεν μου αρέσει, γιατί δεν έχει βράσει καθόλου αυτοματοπολτός. Είναι... Ναι, δεν ξέρω, ίσως άμα είχε αλάτι να ήταν καλύτερο. Αν είχε μπάμια αλάτι, σίγουρα. Να ερχόταν σε μια ισορροπία γεύση, γιατί είναι λίγο ξινή. Δοκίμασες. Ναι, δοκίμασα, με έκαψε κιόλας. Το κοτόπουλο έχει τσιγαριστεί ένα τσάκ παραπάνω, γιατί το έκοψα αρκετά μικρό. Αλλά είναι ωραίο, είναι ελάχιστα αλμυρό για τα δικά μου γούστα. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, το κοτόπουλο είναι ωραίο. Το κοτόπουλο είναι καλό. Είναι καλό, ναι, μια χαρά πολύ ωραίο. Οι μπάμιες. Η μπάμια. Ήθελε το τσιγαρισματάκι του. Και βράσιμο παραπάνω. Ήθελε αλατάκι. Σίγουρα. Ήθελε πιπεράκι. Το πολιτός να βράσει πιο πολύ, γιατί έχει λίγο μια ξινή γεύση. Να ομοιογενοποιηθεί τέλος πάντων το όλο του. Αλλά το κοτόπουλο είναι καλό. Το έχουμε και τώρα. Το έχουμε. Το έχουμε, ρε μπρο μου. Το έχουμε. Άρα λοιπόν έχουμε ελπίδες να κερδίσουμε τα 1000 ευρώ σήμερα. Μακάρι. Για να δούμε. Θα έχει την ίδια άποψη και ο Έκτορας Μποτρίνη. Μπάμιες με κόκκινη σάλτσα και τηγανιτό κοτόπουλο. Τώρα, ας πούμε αυτό τηγανιτό κοτόπουλο. Σε λίγο θα θέλει μικροσκόπιο. Ας πάρουμε τουλάχιστον ένα κομμάτι λίγο πιο μεγάλο. Είναι σαν να το έχει κάνει ταρτάρ και μετά να το έχει τηγανίσει. Το κοτόπουλο είναι παραψημένο. Πάμε στην μπάμια. Ένα μυστικό για τις μπάμιες που ξέρουμε από τους παλιούς ποιο είναι, ότι τις περνάμε στο τηγάνι μας με λίγο αλάτι, λίγο ξύδι, όταν εξατμιστεί όλο αυτό. Παίρνουμε και βάζουμε τις μπάμιες μας μέσα στη σάλτσα μας, τις ψήνουμε αργά, πολύ ωραία, πρέπει να μείνουν όμορφες οι μπάμιες ολόκληρες, να μην διαλυθούν. Αλλά πολλοί κάνουν και το κοτόπουλο μας, δηλαδή. Θα μπορούσαμε να είχαμε σοτάρει το κοτόπουλο σε ένα τηγάνι, πολύ ωραία κομματάκια, χόντρο κομμένα. Μετά θα πρέπει να είχαμε κάνει όλη τη διαδικασία με τις μπάμιες. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και λίγο καρότο, λίγο παραπάνω κρεμμύδι. Πολλοί βάζουν και σέλινο και μετά να βάζαμε το κοτόπουλο μέσα με την ντοματούλα και όλα αυτά να ψηθεί. Εδώ τι έγινε, ψήσαμε μία τηγανιά κοτόπουλο δίπλα και τις μπάμιες. Το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ μέτριο, θα έλεγα έως κακό. Θα μπορούσαμε να το βάλουμε μέσα σε γέμιση από μία πολύ ωραία πίτα με τζατζίκι και πατάτες. Θα είχε καλύτερη τύχη. Γεύση δεν υπάρχει, είναι μόνο κρυτσανιστό. Είναι το μόνο που δίνει κάτι της. Απ' την άλλη, οι μπάμιες είναι αρκετά καλές, θα έλεγα. Πιάνουν τη βάση, έχουν αλάτι, έχουν πιπέρι, είναι νόστιμες. Θα ήθελα λίγο μέλωμα παραπάνω, όπως λέμε στη γλώσσα των μαγείρων. Αλλά τι να γίνει, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Τουλάχιστον οι μπάμιες τρώγονται. Και όπως λέμε στις κουζίνες, αν δεν χορέψει η κουτάλα, δεν τραγουδάει το πιάτο.